ήρθατε από notospress.gr. Κύριε Δήμαρχε Κάλλον, διαμορφώνεται μία αντίληψη στο τελευταίο διάστημα ότι βγαίνουμε σε μία εποχή που θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση και τη φιλοσοφία της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης. Ήθελα να μου πείτε αν η τοπική αυτοδιοίκηση και δίνει μικρή όπως είναι η Σπάρτη και τα Τρίκαλα θα λειτουργήσουν σαν βαρχαίωνα της κοινωνίας προς τα πάνω ή σαν βαρχαίωνα της εξουσίας προς τα κάτω. Σωστή ερώτηση. Νομίζω στο χέρι μας να χειριστούμε την δύναμη που οι πολίτες μας δίνουν, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος και εγώ, συνεχίζοντας λίγο τα λεγόμενα του Δημήτρη, του Καφαντάρη, γιατί μπροστά μας έχουμε προκλήσεις όπως το Αντώνη Στρίτσης, αρκεί βέβαια αυτή να συνδυαστεί η πρόκληση με την τεχνική βοήθεια που πρέπει να πάρουν οι Δήμοι και οι μικρότεροι από εμάς Δήμοι, τεχνική βοήθεια μέσω των αναπτυξιακών εταιριών, της ΕΕΤΑ, γιατί αλλιώς δυστυχώς θα βλέπουν τις προσκλήσεις του Τρίτση χωρίς να μπορώ να καταθέτω μελέτες. Έχουμε το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο συνδιαμορφώνουμε πλέον για πρώτη φορά μαζί με το Υπουργείο και τις Περιφέρειες. Και τέλος έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα του οποίου θα πρέπει να πέσουν επιτέλους σε έργα τα οποία θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία για την κοινωνία. Θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα σε σχέση με τις αναπλάσεις, τις αναγκαίες αναπλάσεις. Μην κρυβόμαστε, και εγώ κάνω τέτοιες. Στην πόλη, αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο αυτές. Στο χέρι μας είναι ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε πλέον αυτή τη δύναμη που έχει αυτοδιοίκηση, διαχρονικά έχει αυτοδιοίκηση, προκειμένου να φανούμε ακόμα πιο χρήσιμοι για τις κοινωνίες. Οι κοινωνίες τώρα αυτοί μας έχουν ανάγκη. Μας έχουν ανάγκη, το βλέπουμε καθημερινά, για μικρά και μεγάλα προβλήματα, για αρμοδιότητες που πιθανώς να μην είναι καν δικές μας, αλλά αφού είμαστε δίπλα τους καθημερινά, θα πρέπει αυτή την αγάπη και τη δύναμη να την επιστρέψουμε πολλαπλάσια. Θα συμπλήρωνα ότι η τοπική κοινωνία και οι Δήμοι, ανάλογα με την ενεργητικότητά τους και τοπιών τους, μπορούν να παίξουν πολύ περισσότερη μπάλα και να βοηθήσουν και γενικότερα την ανάπτυξη της χώρας. Δεν είναι απλώς αποδέκτες οδηγιών και σου λέει κάντε αυτό και εφαρμόστε το. Μπορούμε και εμείς με πιο επιθετική πολιτική να βοηθήσουμε την πολιτεία. Δεν είμαστε αντίπαλοι, συνεταιράκια είμαστε, να πάει και η πολιτεία μπροστά. Να σας πω ένα παράδειγμα αυτό που πρόεδρο, σημαντικό γιατί παντρεύουν και μιλέ σημασία ήδη με δικαίωμα του κατεύθυνση. Ετοιμάζεται ένα πλαίσιο προσεγγιών η ΚΕΔΕ, αυτό που λέγεται πολιτική διακυβέρνηση, που ακούμε συνέχεια και λέω πάμε σε ένα άλλο μοντέλο διατήρηση προγραμμάτων τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών. Λέω με δική μα πρόταση που θα σταλεί επόμενο χρονικό διάστημα στον πρωθυπουργό τη χώρα, κοιτάζουμε το όλο. Δεν μου απασχολεί μόνο η ΚΕΔΕ και τον πρόεδρο μόνο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μα απασχολεί όλη η κυβέρνηση πώ θα λειτουργεί και θα εφαρμόσει αυτό το λέμε πολιτική διακυβέρνηση στη χώρα μα. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα η οποία είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε μάλλον τέλο του χρόνου αρχέ χρόνου ένα μεγάλο πλαίσιο αλλαγών το οποίο εστιάζει εκεί και η ΚΕΔΕ παίρνει πρωτοβουλίε. Έχει μεγάλη σημασία.